τέθηκαν πολλά θέματα. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι η σημερινή συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, δηλαδή του κυρίου Αντωνιάδη, αλλά και του Περιφερειάρχη, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργάζεται. Αυτό το πράγμα που κάναμε εμείς σήμερα έπρεπε να είχε γίνει πριν από ένα χρόνο. Όταν λοιπόν μαλώνανε η Περιφέρεια και ο Δήμος, όχι δεν είναι δικό μου, είναι δικό σου, φύγει από μένα πάνω στον άλλον. Λοιπόν, έχουμε χάσει ένα χρόνο με τέτοιες παλινοδίες. Τέλος πάντων, κάλλιο αργά όμως, παρά ποτέ. Αυτή τη στιγμή συναντηθήκαμε με τους τεχνικούς οι οποίοι χειρίζονται το θέμα της γέφυρας. Η ενημέρωσή μας είναι ότι μέχρι στις αρχές του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και θα ξεκινάει η κατασκευή. Άρα λοιπόν αυτό που έχω πει σε διάφορες συναντήσεις είναι ότι η γέφυρα δεν πρόκειται να τελειώσει νωρίτερα από τα 3 χρόνια. Όπως το έχετε αναφέρει λοιπόν, και αρκετές φορές και από το δελτίο μας. Κάποιος που έχει μια τεχνική, στοιχειώδη τεχνική γνώση, καταλαβαίνει. Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τέθηκε και συζητήθηκε και για το ζήτημα της αφιδρόμησης. Η γέφυρα λοιπόν θα γίνει μια διαφορετική γέφυρα, δεν θα είναι το ίδιο. Αισθητικά θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Το πιο πιθανό είναι αυτό που φαίνεται ότι θα γκρεμιστεί η υπάρχουσα γέφυρα. Μάλιστα. Και θα γίνει κάτι άλλο στη θέση της. Είναι υποχρεωτική να γίνει μια διερεύνηση εάν αντέχει ή όχι, διότι καταλαβαίνετε ότι για να γκρεμίσει κάποιος μια κατασκευή πρέπει να αποδείξει κιόλας, διότι είναι δημόσιο χρήμα, ότι δεν αντέχει αυτή η γέφυρα. Τώρα, μέχρι να γίνει αυτό, έχω πει τι θα γίνει και αυτό θα γίνει. Δηλαδή, θα ρίξουμε το τοίχο του νοσοκομείου, θα πάμε τα 2 μέτρα μέσα, θα γίνει η διαπλάτηση του δρόμου, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία. Είναι στο σχέδιο για να συζητηθεί σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα. Θα ξεκινήσει σύντομα. Είναι απλώς έχουν μια απεργία οι μηχανικοί του Δημοσίου. Δεν μπορούν να γίνουν οι διαγωνισμοί. Μάλιστα. Οι οποίοι θα είναι μέχρι τις 20 Μαρτίου και μετά από εκεί και πέρα θα δημοπρατηθεί. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού ή τουλάχιστον ακόμη και να τελειώσει αυτή η περίοδος, ότι το τοιχείο αυτό θα έχει τελειώσει.